sofa. Dio! Ura! Ήρθατε, παιδιά. Πιάστε τη λούκρα. Περιμένετε. Σας έχω κακά νέα. Ο χρόνος είναι χρήμα, λέγε γρήγορα. Ανακάλυψα πως είμαι αδύναμος. Η αδυναμία μου με έκανε να χάσω τα πολύτιμα πράγματα για μένα. Νιώθω άσχημα με τον εαυτό μου. Αν ήμουν λίγο ακόμα πιο δυνατός, θα μπορούσα να τους είχα σώσει. Ο Ρεξ και ο Σας, παιδιά. Συγγνώμη, παιδιά. Παιδιά! Ήρθε η ώρα να σου κλείσουμε το μπουρδελάκι. Κοντέ, άνοιξε το φέρετρο! Ποιον είπες κοντό, βρε πορνόγερε! Τζόταρο, ρίξ' του μια καρφασιά! Πλακίτσα! Πλακίτσα! Πάω να το ανοίξω! Αφέντη, πάρ' του σας άλλιωτα! Θέλω να τους ματώσεις τα κολα... Άνοιξε το κολοφέρετρο! Ήρθε η ώρα να πεθάνει! Έλιος βρε Τζόταρο, κρατήσου μια γαμημένη φορά! Δεν έκανα κάτι, βασικά δεν πρόλαβα να κάνω κάτι. Τι στο διάολο έγινε τότε? Τι σαβού λέγεται, το έχω ξαναζήσει αυτό. Έχω μια ιδέα. Κακιόιν, έτσι και συνεχίσεις το χούφτωμα, θα σε σπάσω στα μπουκέτα. Μα εσύ με χουφτώνεις! Και εμένα με χούφτωσαν υποχώρηση! Νιώθω πάλι την τσουτσού μου ιδέα, ώστε με έκλειφες! Αχ, το λιοβασίρωμα. Τι ρομαντικό. Μου θυμίζει τις διακοπές μου στη Σαντορίνη. Πολύ γρήγορα το ξεπέρασες εσύ. Shit! Όπου να είναι δύο ήλιος. Και δεν ρίξαμε ούτε μια σφαλιάρα στη λούγκρα. Κύριε Τζόσταρ, έχω μερικές ιδέες. Πρώτη φορά λέει πως έχει αρκετές ιδέες. Θα έπρεπε να ανησυχώ. Σχέδιο νούμερο 1. Θα χωριστούμε. Σχέδιο νούμερο 2. Κλέβουμε όχημα. Πιέσα το όχημα τώρα! Βρεάει το διέολο, αλήτη! Βοήθεια! Έχει κορώνα! Ποιο είναι το σχέδιο νούμερο 3? Περιμένουμε τον κυνηγό. Όταν θέλω να παίξουμε, πάντα μου άρεσε το κρυφτό. Φαντάστικ. Να τόσο γαμημένος. Θα πάρω την εκδίκησή μου. Δύο! Θα προσπαθήσω να μη σε πονέσω πολύ. Τι ωραίο αμάξι. Ένα παρόμοιο είχε ο πρώην. Θα το πάρω. Κάτι άλλο θα πάρεις αν δεν βγάλεις τα χέρια σου από το αμάξι του Δημάρχου. Δεν επιτρέπω άσχημα αγόρια να με κουμπάνε. Βρε αγαπητέ μου νέε άνθρωπε, τι ηρεύεις μέσα στο όχημα. Γαμημένε! Είναι δικό μου τώρα. Ήρθε η ώρα να πάρω το πουλο! Νομίζω πως τρελαίνομαι! Πιάσε το τιμόνι, μην πιάσω εγώ κάτι άλλο.
Τον νιώθω τον πούστη. Ήρθε η ώρα για το σχέδιο νούμερο 4. Και ποιο είναι αυτό? Σαν είδος έτο! Holy shit! Κύριε, έχουμε κίνηση! Τι θα κάνουμε? Παίρνω από το πεζοδρόμιο, γλυκέ μου. Μα έχει πολλούς πεζούς! Νιώθω πως κάτι μπήκε στο κολαράκι μου! Στην επόμενη θα βάλω 2 δάχτυλα. Έκανα ό,τι μου είπες! Τώρα δεν θα με ξαναδαχτυλώσει, σωστά! Έβαλε 3! Αχ, πως φαίνονται οι αρχάροι. Ούτε μια γροθιά δεν μπορούν να αντέξουν. Τι τρέχει, Κάκιοι? Ήρθε η ώρα για το σχέδιο... 5. Πόσα σχέδια να αντέξει ο άνθρωπος. Αχ, δες τα πιτσουνάκια μου. Δεν ξέρουν να κρύβονται. Σας βρήκα, γλυκούλια μου. Αυτοί με λατρεύουν. Πώς σου φάνηκε το σχέδιο νούμερο 5? Την αποκαλώ οι χίλιες θανάσιμες γλίτσες της καταστροφής Ultimate Edition 3000. Πρέπει να το παραδεχτώ πως είναι η καλύτερη ιδέα που σκέφτηκα ποτέ. Τώρα ήρθε η ώρα για το σχέδιο νούμερο 6. Ο κόλος σου θα φέξει. Πρέπει να σου παραδεχτώ, Κάκιοιν. Τον πετσόκοψες. Oh shit! Πώς γίνεται από το σχέδιο 6 να κατέληξα στο σχέδιο 10? Τι έγινε, γλυκέ μου? Σπάσαν τα νερά σου? Εκείνη τη στιγμή ο Κάκιοιν σκεφτόταν. Εκτός από τη μάνα του Τζότα. Πώς γίνεται ο χρόνος να πέρασε τόσο γρήγορα? Για μισό. Έχω μια ιδέα. Τη στιγμή εκείνη, ο Κάκιον σκέφτηκε την τελευταία του ιδέα. Μην αγχώνεσαι, παλικάρα μου. Θα συνεχίσω εγώ το σχέδιο σου. Σχέδιο νούμερο 7. Ώρα να την κάνουμε, παιδιά! Ωραία. Σχέδιο νούμερο 8. Θα με πάρεις το κυνηγητό. Οπότε θα πάμε στο σχέδιο νούμερο 9. Εξαφανίστηκε. Πότε πήγαμε στο σχέδιο 10? Μας γαμπάει τα πρέκια! Περίμενε να σε ρωτήσω κάτι! Είμαι στις καλές μου. Οπότε ρώταμε. Παγώνεις τον χρόνο, έτσι. Ώστε αυτό είναι. Γι' αυτό κάποιο ενδιάλεσε το ρολόι. Λοιπόν, τι θα έλεγες για ένα παιχνίδι? Αν μαντέψουμε πώς έχεις πάει, με αφήνεις να φύγω. Αμέ, μου αρέσουν τα παιχνιδάκια. Αλλά τι θα κερδίσω αν χάσεις? Θα σου δώσω το καλύτερο γαλλικό κολαράκι. Άμα λέμε για τον δικό σου γάλο. Το έχω γευτεί. Shit! Θα σου πάρω μια πίπα full σάλιο! Μέσα. Λοιπόν, με πόσες έχω πάει? Το κόβω για μεγαλύτερο νούμερο από το σφαλιάρα. Όχι, όχι. Δεν μπορώ να ρισκάρω. Ας το δούμε λογικά. Είναι πούστης. Άρα πηγαίνει στη Μύκονο. Σύμφωνα με τα τραβολοστατιστικά, στη Μύκονο κάθε χρόνο πάνε 5.270 πούστιδες. Σύμφωνα με την κανονική κατανομή, κάθε πούστης πηγαίνει 3 με 5 χρόνια στη Μύκονο Σέρι. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, μπορούμε άνετα να υποθέσουμε τα διπλάσια νούμερα. Και αν τα πολλαπλασιάσουμε με τη σταθερά βεβαιότητα του Ηλία Ψινάκη, τότε στατιστικά σίγουρο είναι ότι το νούμερο είναι... 69.420! Έπεσες πολύ κοντά, γλυκέ μου. Αλλά ξέχασες να βάλεις τον εαυτό σου. 69.421! Στρόφα! Hey, Τζόσεφ. Έλα να κάνουμε μπανάνα. Γέρο! Τζόταρο, μη πλησιάζεις. Ο Τίος σταματάει τον χρόνο! Amazing! Άδικο. Λάθος. Δεν αλλάζει το γεγονός που έχω το πιο amazing stand. Τουλάχιστον, γλυκέ μου. Έχεις ζήσει τα χρονάκια σου. Αν ήσουν πιο νέος, θα περνούσαμε τέλεια. Αλλά τώρα είσαι... Πατσα! Α, ναι. Χαιρετίσματα στον Τζόναθαν να δώσεις. Κάτσε! Πώς γαμήθηκε έτσι ο γέρος? Ακόμα δεν άπλωσα χέρι πάνω του. Δεν ήσουν εσύ, Τζόταρο. Αυτός, ο Καριόλης, μπορεί και σταματάει τον χρόνο. Είναι ανίκητος. Δύο! Αχ, καλέ, τι βλέμμα είναι αυτό. Κολλάζεις. Ελπίζω να μην κρατάς κακίες, γλυκέ μου.
Κακία! Πώς γίνεται να κρατήσω κακία σε ένα κατώτερο όν σαν και σένα? Έχω κατώτερος. Έχω γλυκέ μου, έχω χτενίσει τα μεγαλύτερα ονόματα της showbiz. Έχω κάτι τρίχες που μπορείς να χτενίσεις. Ω, να δω. Αχ, καλέ, αυτός είναι άγριος. Ελπίζω το καβλί σου να είναι τόσο άγριο σαν το βλέμμα σου. Για μισό. Προφυλεκτικό έχεις. Σκάσε. Τώρα!